ζουν μια παρταμένη κρίση, μια κρίση η οποία ξεκίνησε ως κρίση οικονομική, κρίση όχι των τραπεζών, κρίση του δημόσιου τομέα, του κράτους, που συμπαρέσυρε και τις τράπεζες, έγινε κρίση των τραπεζών, μεγάλη κρίση οικονομική και δυστυχώς δεν υπήρξε η σοφροσύνη από όλο το πολιτικό σύστημα και ιδίως από αυτούς που σήμερα μας κυβερνούν, που έταξαν σε όλους τα πάντα προκειμένου να καβαλικεύσουν το κύμα του λαϊκισμού που έχει ένα διπλό πρόσημο στη χώρα μας. Είναι και πολύ αριστερός και πολύ δεξιός. Άλλωστε συγκυβερνά ένα κόμμα που λέει ότι είναι της αριστεράς με ένα κόμμα ομοφοβικό, εθνικιστικό, κατά τη γνώμη μου ακροδεξιό και κατά τη γνώμη όλων των Ευρωπαίων παραγόντων. Και η κρίση αυτή μετετράπη σε πολιτική. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ενώ είμαστε η πρώτη χώρα που μπήκαμε στα περίφημα μνημόνια, είμαστε και οι μόνοι, δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Μετά που μας μπήκε η Ιρλανδία, μετά η Πορτογαλία και η Κύπρος, αυτοί έχουν εξέλθει, έχουν παρά τον περιορισμό που ασφαλώς υπάρχει λόγω της εποπτείας, λόγω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εν τούτης οι χώρες αυτές έχουν βγει από τα μνημόνια και έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ρυθμούς κανονικότητας και βεβαίως προσέχοντας πάρα πολύ να μην ξαναξεφύγουν δημοσιονομικά. Μην ξεφεύγουμε παντού. Και αυτό είναι πλέον αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία ενδιαφέρεται μόνο για την άσκηση της εξουσίας.